Στο τραπέζι παραμένει και η συζήτηση, κυρίες και κύριοι, για το AstraZeneca. Ακούσατε και στο ρεπορτάζ, δεν αλλάζουν τα ηλικιακά όρια. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με την Γεωργία Λαγού, να δούμε αν υπάρχουν ακυρώσεις στο κέντρο υγείας όπου βρίσκεσαι στο Χαλάνδρη, Γεωργία. Και θα ήθελα να προσθέσω, Λίνα, κυρίες και κύριοι, πως οι πολίτες είναι καλά ενημερωμένοι. Θα ήθελα να σου πω, με ροή και γοργούς ρυθμούς πραγματοποιούνται οι εμβολιασμοί σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα της χώρας, με την προσέλευση του κόσμου και σήμερα να ξεπερνά κάθε προσδοκία. Εμείς βρεθήκαμε, Λίνα, το πρωί στο κέντρο υγείας στο Χαλάνδριο, όπου πραγματοποιούνται εμβόλια μόνο με AstraZeneca, με το σκεύασμα. Όπου οι πολίτες προσέρχονται κανονικά στο ραντεβού τους, χωρίς να υπάρχουν ακυρώσεις. Και μας έλεγαν την εξής φράση. Που ακούμε τις τελευταίες ημέρες, να κάνουμε το εμβόλιο, να τελειώνουμε, να πάρουμε τις ζωές μας και το καλοκαίρι πίσω. Διαπιστώσαμε όμως εδώ που ήρθαμε πριν από λίγη ώρα στο εμβολιαστικό κέντρο Προμηθέας, όπου εμβολιάζονται με Pfizer και Moderna, υπήρχαν αρκετοί πολίτες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 35 έως 39 ετών, Λίνα, οι οποίοι έχουν αλλάξει τα ραντεβού τους, έχουν θορυβηθεί έτσι ώστε να αποφύγουν το AstraZeneca. Γνωρίζουν βέβαια και οι γυναίκες κάτω των 50 ετών προς αλλαγή εμβολίου στη δεύτερη δόση συστήνεται μόνο σε περίπτωση εμφάνισης θρόμβωσης μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης. Και όπως μας είπαν, δεν είναι διαθετημένες να αλλάξουν τα ραντεβού τους.